Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Θα καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Μιχάλη Κρυθαρίδη, εκπρόσωπο τύπου του Μέρα 25, με τον οποίο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα σίγουρα συζήτηση, όπως συνηθίζουμε. Κύριε Κρυθαρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Εμφανιστήκατε και διαζώσεις στον νομό Σερών. Επισκεφθήκατε μαζί με κλιμάκιο του κόμματός σας στην περιοχή της Ιντικής, του Σιδηροκάστρου. Πράγματι, χθες βρεθήκαμε εκεί στο Σιδηρόκαστρο μαζί με κλιμάκιο του μελών του κόμματός μας και από τις ΣΕΡΕΣ, αλλά και από με μέλη και οργανώσεις από την Θεσσαλονίκη, όπου ενημερώσαμε τον κόσμο για τις θέσεις του Μέρα 25, συνομιλήσαμε μαζί του για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και ταλανίζουν, αν θέλετε, τον κόσμο σε όλη την επικράτεια, και βέβαια και για κάποια πιο ειδικά προβλήματα. Θέσαμε το ζήτημα μετά από σχετική συνάντηση και μια πρωτοβουλία κατοίκων της επαναλειτουργίας του ενιδρίου στη Βηρώνια, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι και για λόγους οικοτουριστικούς θα ήταν καλό για την ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης. Και σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αφού γκραζόμαστε τα αιτήματα που υπάρχουν κατά τόπους, και ό,τι μπορούμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά, δεν έχουμε κοινοβουλευτική, αν θέλετε, εκπροσώπηση στον νόμο, αλλά σε κάθε περίπτωση μεταφέρουμε τις φωνές και τα αιτήματα του κόσμου όπου μπορούμε. Να το ξεκινήσουμε έτσι, λοιπόν. Τι είναι αυτό που εισπράξατε χθες από τον κόσμο που συναντήσατε εδώ στα ακριτικά μέρη του νομού Σερών, στα βόρεια? Κοιτάξτε, είναι ένας κόσμος ο οποίος ανησυχεί για το τι έρχεται συνολικά. Βλέπει όλη αυτή την κατάσταση, αν θέλετε, με την ακρίβεια, με την κατάσταση που επικρατεί στα σούπερ μάρκετ. Κάτι το οποίο επίσης, κάτι που αντιληφθήκαμε, αν θέλετε, που ανησυχεί πιο πολύ τον κόσμο εκεί από ό,τι, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα, είναι σίγουρα και το ζήτημα και της θέρμανσης. Μπορεί ο καιρός μέχρι τώρα να μας έχει πάει σχετικά καλά, με δεδομένη δυστυχώς βέβαια την κλιματική κρίση και αλλαγή, αλλά από εκεί και έπειτα το ζήτημα αυτό είναι κάτι που αργά ή γρήγορα και θα τεθεί, και με δεδομένη, αν θέλετε, και την ενεργειακή κρίση, είναι κάτι που ξέρουμε ότι θα το πληρώσουμε πολύ έτσι αδρά. Και βέβαια και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, με το εισόδημα ουσιαστικά το διαθέσιμο να ροκανίζεται διαρκώς, την ώρα που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο συνεχίζουν να ανεβαίνουν, παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες, παρά τα διάφορα καλάθια και όλα αυτά τα οποία και σήμερα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε και στην συνέντευξή του, διότι πολύ απλά βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα το εισόδημα όντως ελαττώνεται, και οι όποιες ισχνές μειώσεις ουσιαστικά εξαγγέλει η κυβέρνηση δεν μπορούν να τον πληρώσουν, καθότι έχουμε κάθε μήνα πληθωρισμό, ο οποίος μπορεί να βαίνει μειούμενος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι τιμές δεν αυξάνονται. Δηλαδή, ακόμα και ένα 7% πληθωρισμός σε σχέση με το 10% του προηγούμενου μήνα σημαίνει ότι οι τιμές αυξήθηκαν άλλο ένα 7%, την ώρα που το εισόδημα θα αυξηθεί άπαξ. Γι' αυτό κιόλας εμείς, αν θέλετε, θεωρούμε ότι η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, των βασικών κοινωνικών επιδομάτων και των χαμηλών συντάξεων είναι ένα από τα βασικά μέτρα τα οποία θέλει να λάβει η κυβέρνηση για να στηρίξει πραγματικά τους πολίτες. Mm-hmm. Ναι, τώρα κάποιος, βέβαια, θέλοντας να τρολάρει την κατάσταση, θα έλεγε πού τη θυμήθηκαν την Άτα τώρα, 30 χρόνια πίσω. Έχετε δίκιο, πράγματι είναι μία έτσι πρόταση που έρχεται από το παρελθόν, αλλά θα σας πω εγώ που θυμηθήκαμε και τον πληθωρισμό. Έτσι, ναι, διότι ισχύει. Ξέρετε, αυτά πηγαίνουν, δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι με ένα νόμισμα θεωρητικά έτσι ισχυρό σαν το ευρώ θα φτάναμε σε τέτοιες πληθωριστικές πιέσεις, με ένα πληθωρισμό ο οποίος επί ένα χρόνο, όχι μόνο στη χώρα μας, έτσι προφανώς δεν λέμε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο, πιέζει και συνεχίζει να πιέζει πάρα πολύ έντονα τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε λοιπόν στο διεθνές τοπίο και υποκαθιστώντας τον κυβερνητικό, για να υπάρχει αντίλογος, ρωτώ το εξής: ένα διεθνές τοπίο τέτοιο, πώς θα μπορούσε στην Ελλάδα τα πράγματα να είναι διαφορετικά? Γιατί κινήσεις γίναν και ενισχύσεις δόθηκαν και αύξηση του κατώτατου μισθού ανακοινώθηκε και καλάθι του νοικοκυριού μπήκε στην αγορά από την κυβέρνηση και μείωση γενναία στο ρεύμα ανακοινώθηκε πριν από ώρες. Οπότε υπάρχουν κάποια βήματα που γίναν προς την κατεύθυνση που περιγράφατε.
Κοιτάξτε, κάποια βήματα γίνανε, αλλά το προς ποια κατεύθυνση είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, προς συζήτηση και διερεύνηση. Δηλαδή, είναι σίγουρα, έχετε δίκιο στο ότι σαφώς έχουμε μια κρίση η οποία έρχεται με εξωγενείς παράγοντες, είναι ως ένα βαθμό εισαγόμενη, όπως ισχυρίζεται και η κυβέρνηση. Το γεγονός όμως ότι, κύριε Θωματίκο, τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, μέσα στις γιορτές, ενώ σε όλη την Ευρώπη υπήρχε αποκλιμάκωση στις τιμές του ρεύματος και της ενέργειας, εδώ η χώρα μας συνέχιζε να μεσουρανεί στην τιμή της μεγαβατόρας. Αυτό δεν ήταν ούτε ευρωπαϊκό ούτε παγκόσμιο φαινόμενο. Για μας αυτό έχει να κάνει δυστυχώς με ένα καρτέλ το οποίο έχει στηθεί μέσα από ένα χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο επί της ουσίας έσχροκερδεί και το οποίο η κυβέρνηση επί της ουσίας επιδοτεί. Διότι αυτό το οποίο λέει μέσα από τις επιδοτήσεις ουσιαστικά στους λογαριασμούς του ρεύματος δεν είναι τίποτε άλλο από το να μην κόψει την εσχροκέρδεια στην πηγή και τη ρίζα της, που για μας αυτό έρχεται μέσα από την κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας και της οριακής τιμολόγησης, και να επιδοτήσει ουσιαστικά αυτά τα τεράστια ποσοστά κέρδους σε πολλές φορές σε μια ενέργεια η οποία παράγεται με οριακό κόστος πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή, όταν έχουμε, ας πούμε, την ενέργεια που παράγεται από ανεμογεννήτριες, από ΑΠΕ, από υδροελεκτρικά, να κοστολογείται στην τιμή της ενέργειας που παράγεται από το φυσικό αέριο, αυτός είναι ένας θεσμοθετημένος μηχανισμός εσχροκέρδειας, τον οποίο δυστυχώς η κυβέρνηση επιλέγει να επιδοτεί αντί να σπάσει. Έτσι, στο ζήτημα, αν θέλετε, της ενέργειας. Και από εκεί και έπειτα, στο ζήτημα των βασικών αγαθών, έβλεπα και σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη να μας λέει ότι η παραβατικότητα, ας πούμε, στην εσχροκέρδεια είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι στις τάξεις του 6% στα σούπερ μάρκετ, όταν οι πολίτες κάθε μέρα τρίβουν πραγματικά τα μάτια τους με τις τιμές που αντικρίζουν, οι οποίες διαρκώς αυξάνονται, και το καλάθι, ξέρετε πολύ καλά, ότι περιέχει συγκεκριμένα προϊόντα, συγκεκριμένης, αν θέλετε, κιόλας κάθε φορά ετικέτας, τα οποία δεν μπορούν στην πράξη να εγγυηθούν όντως χαμηλές τιμές και μείωση των τιμών, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, διότι και εκεί βέβαια υπάρχει πάλι ένα καρτέλ στο χώρο των τροφίμων που έχει στηθεί διαχρονικά. Εμείς γι' αυτό το λόγο προτείνουμε έναν δείκτη τιμών χονδρικής, ο οποίος ταυτόχρονα με το δείκτη τιμών λιανικής, όταν θα βλέπουμε ότι ξεφεύγει σε κάποιο σούπερ μάρκετ αυτή η διαφορά, επιτόπου θα μπαίνει λουκέτο και θα σφραγίζονται και θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και κυρώσεις. Και βέβαια ταυτόχρονα επίσης θεωρούμε ότι πέρα από όλα αυτά τα μέτρα στην ίδια την εσχροκέρδεια πρέπει να υπάρξει και από την πλευρά του κράτους μία μείωση των φορολογικών συντελεστών του ΦΠΑ. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε ένα 24% ΦΠΑ όταν βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση και όταν μια σειρά από χώρες της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν σε σχετικές μειώσεις. Κύριε Κρυσταρίδη, από τα λεγόμενά σας και όχι μόνο, καταλαβαίνω ότι η οικονομία μπαίνει στην πρώτη γραμμή προεκλογικά και τα ζητήματά της. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχες προτάσεις καταρτίζονται και θα παρουσιαστούν σύντομα. Βέβαια, σαφώς η οικονομία μπαίνει στην πρώτη γραμμή, διότι αν θέλετε είναι και αυτή η οποία αφορά και αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες μέσα από τα προβλήματα τα καθημερινά. Σαφώς και θα υπάρξουν ακριβώς αυτές οι προτάσεις. Ήδη έχει υπάρξει ένα πλαίσιο πολιτικής, το οποίο εμείς ονομάζουμε 7 σημεία τομές, που είναι ακριβώς οι δικές μας προτάσεις, χωρίς να λέμε ότι κατέχουμε την μοναδική αλήθεια ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτές προσπαθήσαμε και χθες, αν θέλετε, να επικοινωνήσουμε και στους συμπολίτες σας εκεί στο Δήμο Συντικής, που πολλοί από αυτούς νομίζω ότι ήταν πολύ θετικά αρκετές από αυτές τις προτάσεις. Άλλες μπορεί να διαφωνεί βεβαίως ο καθένας. Από εκεί και έπειτα νομίζουμε ότι υπάρχει σίγουρα ένα μήνυμο μιας κατεύθυνσης η οποία θα έπρεπε να ακολουθηθεί, η οποία δυστυχώς για λόγους όχι, αν θέλετε, ανικανότητας. Εμείς δεν επιρρύπτουμε στην κυβέρνηση ευθύνες ανικανότητας. Εμείς θεωρούμε ότι για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων προωθεί άλλες πολιτικές, οι οποίες δεν θεωρούμε ότι πραγματικά εξυπηρετούν το συμφέρον του ελληνικού λαού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, δεν σας θέτουν ένα αμφιβόλο οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σας δίνουν και μεγάλο αέρα. Λένε ότι το Μέρα 25 θα είναι στη Βουλή, αλλά θα είναι οριακά. Αυτό τι επιπτώσεις έχει στο πώς θα κινηθείτε, στη στρατηγική και στο πού θα επικεντρωθείτε? Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι πως δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Θεωρούμε ότι το Μέρα 25 οι πολίτες και θα το επιλέξουν και θα το στηρίξουν, διότι πραγματικά είναι μια διαφορετική φωνή και μια φωνή την οποία χρειάζονται μέσα στη Βουλή, διότι μεταφέρει, εμείς θεωρούμε, σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα και τα προβλήματα του κόσμου εκεί έξω και την ίδια τους τη φωνή. Από εκεί και έπειτα είναι δεδομένο πως τα μνημονιακά κόμματα και όχι μόνο δεν θα μας στέλνουν στην επόμενη Βουλή, εξού και πολλές φορές, αν θέλετε, και διάφορες τάσεις της δημοσκοπήσεις, τις οποίες βλέπουμε, εμείς δεν τις αναγάγουμε τις δημοσκοπήσεις σε
πολιτικό παράγοντα. Βέβαια όλα τα παρακολουθούμε και τα βλέπουμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως πραγματικά εκεί έξω στην κοινωνία είναι μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση από τον κόσμο, ο οποίος με μεγάλη δυσπιστία μπορώ να σας πω ότι μας αντιμετώπιζε και καχυποψία αρχικά και ιδιαίτερα και πριν από τις εκλογές του 2019. Με πολύ διαφορετικό τρόπο μας αντιμετωπίζει τώρα και πραγματικά θέλει και να ακούσει τις θέσεις μας και την κριτική μας και τις προτάσεις μας. Τι είναι εκείνο που θα καθορίσει την ροή μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα οικονομικά για τα οποία έχουμε μιλήσει, υπάρχουν τα ελληνοτουρκικά, γιατί σε επίπεδο λειτουργικής τουλάχιστον από τους γείτονες ξεφεύγει λίγο η κατάσταση, υπάρχουν τα θέματα της ενέργειας. Σίγουρα αυτά δημιουργούν από μόνα τους μία ατζέντα. Τι είναι αυτό που νομίζω ότι θα κρίνει την έκβαση? Σε μεγάλο βαθμό, κύριε Θωματίκο, πιστεύουμε ότι θα είναι η ακρίβεια. Θα είναι το κομμάτι αυτό το οποίο καλούνται τα ίδια τα νοικοκυριά καθημερινά να αντιμετωπίσουν μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που πολύ σωστά θέτεται και με τα ελληνοτουρκικά και με τα ζητήματα θεσμών. Επίσης, θα σας πω που και εκεί υπάρχουν για μας πάρα πολλά θέματα όσον αφορά και τις περιπτώσεις, τις υποθέσεις των υποκλοπών κ.ο.κ. Από εκεί και έπειτα όμως αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ο κόσμος στην καθημερινότητά του είναι η ακρίβεια. Είναι τα ζητήματα τα ενεργειακά, τα οποία και αυτά συμπαρασύρουν μεγάλο μέρος της ακρίβειας. Είναι ζητήματα ακόμα, αν θέλετε, και των αγροτών τώρα που βλέπουμε, που και αυτά είναι ένα απότοκο πάλι αυτής της ίδιας και ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας, με έτσι τις τιμές στις ζωοτροφές, τα φυτοφάρμακα κ.ο.κ. Και όλα αυτά βεβαίως θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, διότι για μας κιόλας η οικονομία συνολικά, αν θέλετε, σε όλους τους σημαντικούς δείκτες της δεν πηγαίνει όπως ισχυρίζεται η σημερινή κυβέρνηση και όπως και η προκάτοχή της κιόλας ισχυρίζονταν, προς μια σωστή και εν πάση περιπτώσει ευημερούσα κατεύθυνση. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα δημόσιο χρέος που αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευθεί στα 400 δισεκατομμύρια. Άλλο τόσο είναι περίπου το ιδιωτικό χρέος, άρα μιλάμε για νέο τσουνάμι κόκκινων δανείων, πληστηριασμών και όλα αυτά τα οποία πολύ καλά ξέρουμε ότι συνεπάγονται αυτές τις διαδικασίες. Και βέβαια και μια σειρά από άλλες καταστάσεις, οι οποίες θα επανέλθουν όταν σφίξουν κατά κάποιο τρόπο τα λουριά από τις δημοσιονομικές χαλαρώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω και της πανδημίας και του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης. Και τότε θα κληθούμε δυστυχώς και πάλι να αντιμετωπίσουμε οριακές οικονομικές καταστάσεις σαν αυτές τις οποίες είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Και εκεί για μας είναι που θα πρέπει να υπάρξει η πραγματική αντιμετώπιση αυτή τη φορά των οικονομικών ζητημάτων αυτών και όχι για άλλη μια φορά το να τα θέσουμε ουσιαστικά κάτω από ένα χαλί και να προσποιηθούμε πως είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Σενάριο εργασίας. Τέλη Απριλίου θα είναι, αρχές Μαΐου θα είναι, γίνονται οι εκλογές. Το Μέρα 25 είναι μέσα, μπαίνει στη Βουλή με απλή αναλογική 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι 3,5% των εδρών είναι 10-11 έδρες, δεν ξέρω πόσες. Σημαντικός αριθμός για κάποιον που θα θέλει να δημιουργήσει κυβέρνηση. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Εμείς από πέρυσι, ήδη το Μάιο που είχαμε το συνέδριό μας, έχουμε πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση, διότι ερχόταν αυτή η συγκυρία αργά ή γρήγορα. Την ξέρω την απόφαση, αλλά επικαιροποιώ το ερώτημα, γιατί εξελικτικά λειτουργεί. Σωστά κάνετε, βέβαια. Απλά θέλω να σας πω ότι από τότε ήδη δρομολογήσαμε αυτή την απόφαση και αυτήν υλοποιούμε και σήμερα πιστά. Εμείς καλέσαμε από τότε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, μέσα και έξω από τη Βουλή, να υπάρξει ένας προεκλογικός διάλογος, ένα μήνυμα, αν θέλετε, μια τέτοια σύγκληση, για να μπορέσει ο κόσμος πραγματικά να επιλέξει την επόμενη μέρα τι είναι αυτό το οποίο θέλει. Διότι, αν ξέρετε, σε ένα πράγμα είχε δίκιο ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ που μας πέρασε αυτό το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη, ήταν πως αυτό το οποίο έλεγε ότι το δικό του πρόγραμμα είναι γνωστό πάνω κάτω και δεδομένο, το τι θα συνεχίσει και το τι θα ακολουθήσει από αυτά τα οποία εφάρμοσε και τώρα. Με τα οποία εμείς διαφωνούμε πολιτικά, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Το πρόγραμμα της λεγόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης δεν είναι γνωστό. Και εκεί ακριβώς εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά όποιος σέβεται την απλή αναλογική οφείλει να καθίσει προεκλογικά σε ένα τραπέζι και να συζητήσει για το τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Διότι για μας, αν δεν γίνουν κάποια ορισμένα μίνιμουμ πράγματα για αυτή την οικονομία την οποία συζητάγαμε πριν και για αυτόν τον τόπο, ουσιαστικά θα μιλάμε για μια εναλλαγή στις ίδιες πολιτικές. Πόσο και αν βαφτιστεί προοδευτική ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα αλλάζει το μείγμα το πραγματικό πολιτικής. Γι' αυτό τον λόγο εμείς επιμένουμε και θέτουμε το ζήτημα αυτό στις ηγεσίες και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ Κινάλτη και του Κομμουνιστικού Κόμματος και στις δυνάμεις εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς για αυτόν τον προεκλογικό διάλογο. Δεν έχουμε δει ανταπόκριση, τουλάχιστον από τα κοινοβουλευτικά κόμματα,
προς το παρόν. Θεωρούμε ότι οι βάσεις των κομμάτων θα έπρεπε να πιέσουν τις ηγεσίες τους προς αυτή την κατεύθυνση, διότι εμείς είμαστε πάρα πολύ καθαροί, κύριε Θωματίκο, ότι μετά τις εκλογές, αν δεν έχει προϋπάρξει αυτή η συζήτηση, δεν θα στηρίξουμε καμία απολύτως κυβέρνηση, διότι πολύ απλά μέσα στα τριήμερα δεν μπορεί να υπάρξει καμία προγραμματική δέσμευση για το οτιδήποτε πέρα από ένα μοίρασμα θέσεων και υπουργικών θόκων, κάτι το οποίο πραγματικά μας αφήνει παντελώς αδιάφορους. Ποιο θεωρείτε ότι σε προγραμματική βάση θα είναι το πλεονέκτημά σας, αυτό που θα αποτελέσει κίνητρο για τους ψηφοφόρους να έρθουν σε εσάς? Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι είναι πράγματι το ζήτημα της οικονομίας, η ανάλυση αυτών των προβλημάτων και ακόμα και οι προτάσεις που έχουμε σε όλα αυτά. Το ζήτημα των κόκκινων δανείων επίσης θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πως πολλοί, έτσι, αρκετοί συμπολίτες μας καλούνται να αντιμετωπίσουν μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, με τα funds, με τους πληστηριασμούς, με τις εξώσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ στην Αθήνα προς το παρόν, αλλά είναι κάτι που θα δούμε έτσι και παραπέρα. Και βέβαια και, αν θέλετε, και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, τα ζητήματα δημοκρατίας, ζητήματα δικαιωμάτων, ζητήματα περιβάλλοντος επίσης, που θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικά σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει και λόγω του πολέμου, αλλά δυστυχώς δεν συζητάει πλέον για την αναγκαία πράσινη μετάβαση, την οποία θα έπρεπε να συζητήσουμε πραγματικά με ειλικρινείς όρους για την επόμενη μέρα. Αλλά όλα αυτά, καλώς ή κακώς, και για τον καιρό που συζητάγαμε πριν, θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε αργά ή γρήγορα. Και είναι, ίσως θα ήταν και μια ευκαιρία η ενεργειακή κρίση για να πάμε πιο γρήγορα παραπέρα. Αλλά αυτό δυστυχώς το οποίο βλέπουμε είναι διάφορα πισωγυρίσματα, διότι πολύ απλά και πάλι εξυπηρετούνται συγκεκριμένες πολιτικές συμφερόντων και όχι πολιτικές οι οποίες όντως νοιάζονται για την τέταρτη πράσινη βιομηχανική επανάσταση και για όλα αυτά στα οποία θα έπρεπε να κοιτάει σήμερα και η χώρα μας και η Ευρώπη, αν θέλετε, αλλά και ο ίδιος ο κόσμος. Κύριε Κρυσταρίδη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μείνατε και απόψε μαζί μας. Καληνύχτα σε όλους.